Εντός της ημέρας τρέχουν οι πληρωμές για τα υπόλοιπα των επιδοτήσεων στους δικαιούχους παραγωγούς. Από το μεσημέρι και μετά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και το Young για τους νέους αγρότες έως 40 ετών. Αύριο, μετά το μεσημέρι πάλι, θα εμφανιστεί η εξωτική αποζημίωση σε όσους είναι δικαιούχοι. Για το 2018 πάντα. Και έτσι ολοκληρώνουμε τις πληρωμές της ενίας και τις εξωτικές από το 2018. Η συγκεκριμένη καταβολή, έτσι όπως δρομολογείται από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελεί μια βαθιά ανάσα σε μια περίοδο που η ελαιοκαλλιέργεια εξελίσσεται σε δυσμενές πλαίσιο. Θυμούμε ότι είναι όχι απλώς μια, είναι πάρα πολύ βαθιά ανάσα, διότι έχουμε τα γνωστά προβλήματα της ποιότητας, που έχει σαν συνέπεια μείωση τιμών, μείωση εισοδήματος. Πιστεύουμε ότι τα χρήματα αυτά θα βοηθήσουν τους παραγωγούς αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα που υπάρχουν με τους δασικούς χάρτες. Σε έναν βαθμό έχουν ξεπεραστεί. Δεν είναι θέμα δικό μας να εξαρτηθεί από εμάς αν θα το ξεπεράσουμε ή όχι τώρα σε αυτή την πληρωμή. Είναι θέμα κυρίως της ενημέρωσης της πλατφόρμας από το δασαρχείο. Όσοι παραγωγοί έχει ενημερωθεί η πλατφόρμα από το δασαρχείο, λήφθηκε υπόψη και συμπεριλήφθηκαν στην πληρωμή αυτή η παραγωγή. Λήφθηκε υπόψη το συγκεκριμένο η ένσταση, η εξαγορά ή οτιδήποτε έχει κάνει ο παραγωγός. Για τους υπόλοιπους, για όσους δεν υπάρχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έμεινε ότι είναι η κατάσταση στάσιμη όπως ήταν τον Οκτώβριο που έγινε η πρώτη πληρωμή. Όμως, αυτό που είναι βέβαιο και είναι σίγουρο είναι ότι δεν θα χαθούν ποτέ τα χρήματα. Δηλαδή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή θα ξανακάνει πληρωμή το αργότερο, η τρίτη πληρωμή θα γίνει το Μάρτιο, πάντοτε πριν από κάθε πληρωμή, η αντλή στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και πληρώνεται ο κάθε παραγωγός που έχει κάνει την αίτησή του. Δηλαδή, δεν χάνονται τα χρήματα. Αν κάποιος παραγωγός δεν πληρώθηκε λόγω δασικού χαρτών, δεν θα χαθούν τα χρήματα από την επιδότηση. Θα δοθούν στην επόμενη πληρωμή.